Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην Αγροτική Παιδεία. Περιμέναμε λίγο να λιώσουν τα χιόνια και να βγούμε να μιλήσουμε για την επίδραση του χιονιού στα φυτά. Όταν σκεφτόμαστε ότι θα πέσει χιόνι στα φυτά μας, η πρώτη μας σκέψη είναι ότι θα καταστρέψει τους φυτικούς ιστούς. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς όπως το φανταζόμαστε. Το χιόνι λειτουργεί σαν κουβέρτα που σκεπάζει τα φυτά και τους προσφέρει διάφορα πράγματα. Πρώτον, προσφέρει μια σταθερή θερμοκρασία, η οποία είναι υψηλότερη από το περιβάλλοντος. Δηλαδή, αν σε ένα μπαγετό ένα φυτό είναι καλυμμένο με χιόνι και ένα δεν είναι χωρίς το χιόνι, τότε αυτό το οποίο είναι καλυμμένο απολαμβάνει μια καλύτερη θερμοκρασία. Το δεύτερο θετικό του χιονιού είναι ότι σε περιπτώσεις ξηρού παγετού προσφέρει μια σταθερή υγρασία στα φυτά και έτσι τα κρατάει στη ζωή. Δηλαδή, σε μια περίπτωση παρατωμένου παγετού σε μια περιοχή, τα φυτά τα οποία είναι καλυμμένα με χιόνι έχουν παραπάνω σταθερή παροχή υγρασίας από τα υπόλοιπα και έτσι δεν τηρούνται ζωντανά. Οπότε, την επόμενη φορά που θα δείτε να χιονίζει σε μια περιοχή, αναλογιστείτε ότι ίσως υπό κάποιες συνθήκες είναι καλύτερο αυτό να ήταν τα φυτά εκτεθειμένα σε ένα ξηρό παγετό. Αυτό φυσικά είναι γνωστό σε παραγωγούς σιταριού και λαχανικών, διότι ορισμένα λαχανικά υποκάλυψη χειμερινά, όπως τα μπρόκολα, τα γονοπίδια και άλλα, αντέχουν περισσότερο κάτω από το χιόνι, όπως επίσης και το σιτάρι, το οποίο όταν είναι καλυμμένο με χιόνι μπορεί να αντέξει σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.